Πρωινό Φαρσάρι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας, το όνομά μου είναι Ιωσήφ Ζάρκος. Σας παίρνω από, από τα healthy σουβλάκι. Σουβλάκι με U, L-U-C-K-A-Y. Σας παίρνουμε τηλέφωνο γιατί έχετε κερδίσει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο. Εσείς έχετε τα γενέθλιά σας. Πότε. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούω. Μας έχουν πάρει δύο κυρίες, οι οποίες θέλουν να σας κάνουν δώρο, μια συνδρομή για ένα μήνα, δωρεάν, healthy σουβλάκι. Μ' ακούτε. Δεν το ξέρω. Σας ακούω. Κοιτάξτε, απλά θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες. Ποιες μένε... κυρίες είναι αυτές? Είναι η κυρία, μισό λεπτό να δω και τα ονόματα, Μέστρου. Μέστρου και η κυρία Ζάρκου. Ναι. Λοιπόν, είναι μια συνδρομή ενός μήνα από τα healthy σουβλάκι. Θα θέλαμε τουλάχιστον να έχουμε την παραγγελία σας για την πρώτη εβδομάδα. Μας έχουν βάλει οπωσδήποτε να έχει δύο κουτάκια κοκακόλα. Είναι κάποιο δικό σας συνυπατικό? Δεν έχω καταλάβει. Δεν σας ακούω και καλά, γιατί κάτι διακοπές ακούω και τη φωνή μου μέσα. Για πείτε μου πάλι. Μισό λεπτό. Έχετε κάποιο ραδιόφωνο ανοιχτό, ίσως? Όχι, όχι, τίποτα. Μήπως κάνει κάποιο feedback γι' αυτό. Απλώς, ναι. Μήπως μπορείτε να με ξαναπάρετε? Ναι, μισό λεπτό, σας παίρνω. Γιατί δύο ακούω δεύτερο. Τη φωνή μου πάλι. Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ. Γιατί ακούει τη φωνή? Μήπως είναι επικίνδυνο επειδή ακούει φωνές αυτός, ρε. Γιατί ακούει τη φωνή αυτός? Α, μήπως παίρνει από εδώ, παίρνει feedback από εδώ, ρε. Όχι, ρε, καμία σχέση. Καμία σχέση. Για ξαναπάρ' τον πάλι. Πες ότι κερδίσατε σουβλάκι δίπιτο με σκουμπρί. Πάμε, βγάλε. Και αλλά δίπιτο με σκουμπρί. Σκουμπρί είναι ψάρι. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι, ναι. Ακούγεται καλύτερα τώρα? Πείτε μου, όχι, δεν ακούγεται, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε κάποιες πληροφορίες. Εσείς τα στέλνουμε στο Αττικόν. Μου έχουν δώσει σαν διεύθυνση επικοινωνία στο Αττικόν. Ναι. Στο Αττικόν, εκεί δουλεύετε, έτσι. Ναι. Και ποιες ώρες σας εξυπηρετούν κυρίως? Κυρίως νυχτερινή είμαι. Νυχτερινές ώρες. Ναι, ναι. Κάθε βράδυ, θα του πείτε για ένα μήνα του κυρίου κέρδισε. Ναι, κάθε ένα, βράδυ. Είναι για ένα, είναι για ένα μήνα, μια συνδρομή κάθε βράδυ. Εμείς, η φιλοσοφία των healthy σουβλάκι είναι τρώμε σουβλάκι, αλλά τρώμε πιο υγιεινά. Δηλαδή, ουσιαστικά θα δείτε και διαφορά μέσα σε αυτό το μήνα. Γιατί μας είπαν, έχουμε δώσει μείωση ότι προσπαθείτε να χάσετε βαρός, κάτι τέτοιο. Ισχύει. Εγώ. Μας το έχουν αφήσει σαν tip, όχι, έτσι. Τζόνι, με ακούς? Ναι, θέλω να του πεις του κυρίου ότι είναι και ένα μήνα δωρεάν. Ένα μήνα μπορεί δωρεάν. Μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Ένα μήνα δωρεάν. Φυσικά θα σας αποστείλουμε και κάποιο μενού με την πρώτη παραγγελία. Για να δείτε και το μενού, να μπορείτε να επιλέγετε εσείς αυτά που θέλετε. Ναι. Να πάρει το δίπιτο με σκουμπί την Ελλάδα την πίτα. Λοιπόν, υπάρχει και το, φυσικά το Aegean, το σουβλάκι Aegean. Είναι δίπιτο, δίπιτο με ειδική πίτα όμως. Είναι ολικής αλέσος. Free grained. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει, είναι καταπληκτικό. Ναι, όχι, δεν έχω δοκιμάσει. Είναι free grain, θα σας το στείλουμε οπωσδήποτε αυτό από εμάς. Από εμάς την πρώτη μέρα. Είναι δίπιτο με σκουμπρί αυτό. Σκουμπρί όμως το οποίο είναι εξαλμυρισμένο, δεν είναι αυτό το σκουμπρί που τρώτε στην ταβέρνα. Ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από την πίσω. Λοιπόν, είναι δίπιτο σκουμπρί με σος. Και αν δεν ξέρει, να ρωτήσει τον Αποστόλη. Με σος λατόγια. Αυτό θα σας το στείλουμε οπωσδήποτε την πρώτη μέρα. Είναι ουσιαστικά το αγαπημένο πιάτο. Σος λατόγια. Το σημειώνω εγώ ούτως ή άλλως. Θα μου πείτε και εσείς αν θέλετε κάτι άλλο. Υπάρχουν φυσικά και οι vegan επιλογές. Δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ τόφου μανταρίνι σίκο. Όχι, όχι. Τόφου μανταρίνι σίκο. Θα σας βάλω και ένα τέτοιο. Ναι. Πες τον κύριο τι θέλει να στείλουμε τα καλύτερά μας την πρώτη μέρα και θα επιλέξετε εσείς. Πες του τι θέλει να τελειώσουμε. Ωραία. Και αν το θέλει το σκουμπρί και από τη μία και από την άλλη. Ωραία, λοιπόν. Σας βάζω οπωσδήποτε το vegan και το σκουμπρί είναι τα αγαπημένα. Αυτά που παίρνουν οι πιο πολλοί πελάτες. Κυρίως θέλουμε κολονάκι, είναι Ερυθρέα. Λοιπόν, τόφου μανταρίνι σίκο, αυτή είναι η επιλογή vegan, η οποία φτιάχνεται από μια ειδική πίτα. Αυτή είναι τώρα τριπλά αλεσμένο, σκεφτείτε καλαμπόκι. Και αυτή και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και από τις δύο πλευρές ψημένη. Έτσι, το οποίο φτιάχνεται από ουσιαστικά είναι το έκρημα του σάλιου ενός πουλιού που λέγεται λεπτοπτέργας. Είναι η πίτα κοκοσαλάκι. Ναι, κοκοσαλάκι είναι έτσι το όνομά σου. Απλά να ξέρει και τι τρώει ο άνθρωπος. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρει τι τρώμε ένα σωρό ειδήσει. Λοιπόν, σας στέλνω το vegan. Κοκοσαλάκι λοιπόν με τόφου μανταρίνι σίκο. Και θα σας στείλω και το δίπιτο σκουμπρί με σος λατόγια. Σκουμπρί ψημένο και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, να μου πείτε πόσα μια θέλει, ώρα πόσα και πια. Πόσα θέλετε, πόσα θέλετε. Εσείς περίπου με πόσα ικανοποιείστε κάθε βράδυ? Πόσα. Εντάξει, τώρα. Αναλόγως είναι.
Επειδή είναι και μικρά, είναι μικρά τα. Δεν τα ξέρω, ναι. Τα έχουν πληρώσει, κύριε. Είναι πληρωμένα. Όλοι οι παραγγελίες είναι πληρωμένοι, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για εσάς. Ναι. Ούτε το delivery χρεώνεται. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τόφου, μανταρίνι, σίκο. Τι τελικά τι θέλει από όλα, καλέ, πέσει για να ξέρω. Θέλετε κάποια άλλη, ίσως έχετε κάποια άλλη. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να διαλέξω τώρα αν δεν ξέρω. Ναι. Και δεν έχω δει. Βάλτε εσείς ό,τι νομίζετε. Θα μιλήσετε με τον κύριο Πάλτο. Είναι ο Τζόσεφ Πάλτο. Είναι ο εμπνευστής της αλυσίδας και αλυσίδας σουβλάκι. Κοιτάξτε, σα λέω, βάλτε ό,τι νομίζετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν δεν δω και προσπέκτους και τέτοια. Μα δεν έχει άποψη, δεν με βοηθάει. Είναι ο κύριος Δημήτρης. Δώσ' το να καλέ λίγο. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Έλα, Πάλτο εδώ, τι κάνεις? Πολύ χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, γλυκιά μου, για να μην σε ταλαιπωρούμε άλλο, γιατί έχουμε πάρει τηλέφωνο, είναι δικιά μου έμπνευση σε αυτά τα σουβλάκια. Ωραία, εντάξει, θα τρελαθείς με αυτό το σκουμπρί. Θέλω να σου πω, θα σας στείλουμε. Εσύ πόσα θέλεις την ημέρα, γιατί είναι για ένα μήνα πληρωμένα. Και τι θα, κάθε μέρα θα έρχονται ή όποτε παραγγείλουν. Εσείς θέλετε κάθε βράδυ ή τα θέλετε? Όχι, λέω, δεν το ξέρω πώς το έχουν κάνει τα κορίτσια. Τα κορίτσια έχουν κάνει για ένα μήνα κάθε βράδυ. Εσείς ναι. Σκουμπρί το έχετε φάει? Όχι, όχι. Αχ, καλέ, θα τρελαθείτε. Εγώ για να δείτε που ξέρω, εγώ που τρώω ψάρια και από τις δύο πλευρές ψημένα, δηλαδή και από τη μία και από την άλλη, ξέρετε εσείς, αυτό έχω τρελαθεί. Θα τρελαθείτε. Εσείς τρώτε ψάρια γενικά? Γενικά όχι τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Ωραία, θα σας βάλω τότε. Λοιπόν, οπότε θα σας βάλουμε λίγο από αυτό και από αυτό το τόφου. Εσείς γενικά, τώρα μεταξύ μας, γιατί έχετε περπατήσει κιλάκια και σας κάνουν τα κορίτσια έκπληξη για να χάσετε κιλά? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί έτσι που το είπανε, καλέ, θα τρελαθώ. Ναι, νόμιζε ναι, ναι. Ότι το κάνανε για να χάσετε κιλά. Το κάνουν για πλάκα, όχι, όχι. Ωραία. Δεν είμαι υπερβαλλός. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας πω, πάρα πολύ ωραία. Θέλετε για έναν μήνα τώρα εσείς κάθε μέρα ή θέλετε να σπάσουμε αυτές τις 30 μέρες μέσα στο χρόνο? Πάθετε κάτι? Με πιάνει τα πρόβλημα από εκεί μας, δεν ξέρω. Να σας πω καλά κάτι, όπου και να σας πιάνω καλό είναι. Υπάρχει κάποιο προσπέκτους, κάτι τέτοιο? Προσπέκτους, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα ετοιμάζουμε αυτά. Αλλά εσείς θέλετε κάτι να σας στείλω? Κάτι να δω, ναι, ας πούμε και μετά να ξαναμιλήσουμε. Γιατί έτσι τώρα ξέρετε σαν τυφλά. Καλά, δεν μπορώ να... αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, θα σας στείλουμε, μα είναι ένα προσπέκτους. Καλά, θα τρελαθώ, δεν έχουμε ένα προσπέκτους. Ένα μάνιουελ, κάτι ο άνθρωπος. Τι να του βγάζαμε μας μέσα? Να σας πω, δεν σας πειράζει που δεν θα έχει φωτογραφία? Απλά θα είναι μόνο γραμμένο. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν σας πειράζει. Να σας πω, τώρα μεταξύ μας, σας πειράζει να σας βάλω εγώ μια δικιά μου φωτογραφία? Όχι, καθόλου. Εντάξει, σας αγαπώ, σας λατρεύω. Θα την περιμένω. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, θα σας στείλω εγώ μια φωτογραφία δικιά μου, μία του Τζόνι από εδώ. Και βάλε από δίπλα εσύ, Τζόνι, βάλε, ξέρεις τι έχουμε φτιάξει. Εσείς σαλάτες τρώτε? Γενικά όχι. Μπουλκουμέ? Μπουλκουμέ, βάλε και αυτό με τον μπουλκουμέ. Μπουλκουμέ, αυτά που φέρουμε από... αυτά από την Τουρκία. Κωνσταντινούπολη. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εγώ να σας στείλω... τα αφήνω στο χέρι. Στο χέρι μου μην τα αφήσετε γιατί θα τρελαθείτε. Πάρα πολύ ωραία. Όποτε αφήσανε κάτι στο χέρι μου, όλα περάσανε τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα φύγω, γιατί πρέπει να φύγω. Μιλάει εσύ με τον κύριο και θα τρελαθώ εγώ, καλέ. Σήμερα. Δεν τρελαθώ, ναι. Σήμερα θα τρελαθώ. Καλά, κάτι έχει. Μα το βλέπω. Λοιπόν, φυλάκια πολλά, πες στον κύριο, θα του στείλουμε το αυτό. Γεια σας. Γεια σου, Τσίνη. Φυλάκια, Πάλτο. Φυλάκια. Σας συμπάθησε ο Πάλτο. Είναι η κυρία. Όχι, είναι ο κύριος Πάλτο που έχει τη σειρά. Σας συμπάθησε πάρα πολύ αυτός. Ναι. Είναι και τώρα. Και πέρασε και γυναίκα. Ναι, και πέρασε και κυρία. Καλέ μου, Τζίμι, τι κυρία. Θα με τρελάβεις, καλά. Να με περάσει μια κυρία 20 χρόνια. Έχει φωνή που άκουγα, νομίζω ότι καλέ. Όχι, όχι, ο Πάλτο είναι. Ναι, ναι, εντάξει, πλάκα. Ψάρι. Είναι ηχθής τρελός πολύ αυτός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι ώρες δουλεύεις εκεί? Εγώ δουλεύω πάντα νύχτα. Πάντα νύχτα, ε. Γι' αυτό είπανε και τα κορίτσια, ναι. Μάλλον νυχτερινή. Έχει κάτι φωνή σου έτσι από νύχτα. Έχει. Ναι, ναι. Σε τι θέση είσαι, αν επιτρέπετε? Στα χειρουργία. Στα χειρουργία, μάλιστα. Καλά πρέπει να έχουν δει τα μάτια σου, ε. Εντάξει. Συνήθεια είναι. Ωραία, εντάξει. Οπότε εγώ κρατάω το τηλέφωνο που με έχετε πάρει. Ωραία. Μέχρι τι ώρα είσαι εκεί?
Μέχρι τις 6. Ωραία, θα κρατήσουμε το τηλέφωνο σου, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Ναι, κρατάω. Μπορώ να το κρατήσω κι εγώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Να κάνετε παραγγελίες τα βράδια. Λοιπόν. Θέλουμε να σας πούμε κάτι, Παναγιώτη, με το 3, με το 2, με το 1. Σας κάναμε φάρσα! Κύριε Δημήτρη, ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός. Είναι σφαίρα 102,2. Ποιος έκανε τη φάρσα, Γιώργο? Οι φίλες του, οι Δήμητρα και η Μαρία. Η Δήμητρα και η Μαρία. Μας έχουν στείλει εδώ πέρα ένα κατεβατό email με τη φάρσα. Δεν το πιστεύω. Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, πώς τον λέγανε, ο Πάντο. Ο Πάλτο. Ο Πάλτο. Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και απ' την άλλη ο Γιώργος Λιανός. Δεν ήταν η γυναίκα. Ήταν ο Γρηγόρης. Στην τηλεόραση τουλάχιστον. Γιατί δεν είμαι σπίτι. Λοιπόν, ανοίξτε σφαίρα 102,2 και θα καταλάβετε, διότι σας κάρωσαν φάρσα οι φίλες σας, να ξέρετε. Δημήτρη. Ναι. Γεια σου. Θα τρελαθώ, πες το Γρηγόρη. Θα τρελαθώ. Να ξέρεις, Δημήτρη, αν πιάσω στα χέρια μου, θα σε κάνω λιώμα. Γρηγόρη, δεν σου πάει, άλλαξε το. Εμένα δεν μου πάει. Τελαμπόκο έβαλε ο άνθρωπος και το πείτε. Δημήτρη, φιλάκια πολλά. Άμα θες να σου στείλουμε τίποτα γύρω να φας, να σου στείλουμε εμείς πάντως από εμάς. Θα τους περιμένω. Εντάξει, αγοραγγίλη. Να σου πω, τα κορίτσια που σου κάνουν φάρσες, ποιες είναι? Είναι συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Σου κάνουν πλάκα, κάνουν το ένα στον άλλον πλάκα. Γιατί από ό,τι ανησυχούν, φέρετε... ανησυχούν, λέει, γιατί έχεις αδυνατήσει πολύ. Ναι, έτσι το είπαν. Ναι. Τότε, ρε φίλε, να φας, ρε φίλε, τότε. Τρώω, δεν κάνω και κάτι. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι λένε εδώ πέρα τα μηνύματα που ήρθανε? Μωρέ, πόσο γλυκούλης είναι ο κύριος. Πόσο γλυκός κύριος. Φαίνεσαι, ναι, τόσο, γλυκός, φαίνεσαι τόσο γλυκός και ευγενικός που. Και ρε φίλε, να είσαι καλά. Πολύ καλά το χειρίστηκες. Μπράβο, ρε φίλε. Φαίνεται πόσο καλή ψυχή. Φαίνεται πόσο καλή ψυχούλα είσαι. Φαίνεται πόσο καλή ψυχούλα είσαι. Φιλάκια πολλά. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Γεια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.